Πλήθο πιστών προσέρχονται με ιδιαίτερη ευλάβεια τον Αύγουστο στην περιοχή τη Δημοτική Κοινότητα Ελευθερών του Δήμου Παγκαίου για να αποδώσουν τον δέοντα σεβασμό προ το ιερό πρόσωπο τη Μητέρα του Θεού και Σωτήρα Χριστού Παναγία. Επίκεντρο και των φετινών εορτασμών στα γυαλοχώρια του Δήμου Παγκαίου είναι τα δύο ιερά προσκυνήματα στη Νέα Πέραμο και στη Νέα Ιρακλίτσα, όπου κάθε χρόνο να βιώνουν στιγμέ θρησκευτική κατάνοιξη, τηρώντα έτσι οι κάτοικοι αλλά και οι εκατοντάδε επισκέπτε από κάθε γωνιά τη Βόρεια Ελλάδα παραδόσει και έθιμα αιώνων. Αγάπη και ο σεβασμό των κατοίκων του Δημου Παγκαίου προ το πρόσωπο τη Παναγία φαίνεται καθαρά από τι παραδόσει που κουβάλλησαν μαζί του από τι αλυσμόνιτε πατρίδε, όπω επίση και από το γεγονό ότι από του πρώτου ναού που έχτισαν ερχόμενοι οι πρόσφυγε στη Νέα Πατρίδα ήταν το μικρό παρεκκλήσι στην είσοδο τη Νέα Περάμου. Η παράδοση, οι μαρτυρίε και οι γραφέ που πέρασαν από πατέρα σε γιο και μεταφέρθηκαν αναλύωτε μέχρι αυτέ τι μέρε θέλουν το λιμάνι τη Νέα Περάμου να χρησιμοποιείται το 1919 για την επιβίβαση του ελληνικού εκστρατευτικού. Σώματο με προορισμό τα παράλληλα τη Μικρά Ασία. Ένα από τα τελευταία βράδια πριν από την αναχώρηση, ένα στρατιώτη ονειρεύτηκε την εικόνα τη Παναγία στον τόπο που κατασκήνωσαν. Το όνειρο κρίθηκε ω θεϊκό σημάδι και την επομένη, σκάβοντα, βρέθηκε μια μικρή εικόνα σε οβάλι σχήμα που αναπαραστούσε την Θεοτόκο που βρεφοκρατούσα. Οι πρόσφυγε που το 1992 και το 1923 ήρθαν από την παλιά Πέραμο στην Καβάλα για να εγκατασταθούν και να δημιουργήσουν μια νέα πατρίδα, κατασκεύασαν ένα μικρό ξοκλήσιο, ώστε εκεί μέσα να φυλάξουν την εικόνα τη το 1945 στην ίδια θέση με χρήματα των κατοίκων της περιοχής ανεγέρθη το σημερινό παρεκκλήσι. Δυστυχώς η οβάλη εικόνα της Παναγίας κλάπηκε το 1977 μαζί με τάματα και φιερώματα και έκτοτε δεν την είδε κανείς. Η μοναδική αυτή ιστορία έρχεται να δέσει με την ιστορία μιας άλλης εικόνας της Παναγίας της Φανερωμένης που βρίσκονταν στο μοναστήρι της Λαγκάδας στην Παλαιά Πέραμο, την οποία οι κάτοικοι τιμούσαν στις 15 Αυγούστου. Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης, η μετά την καταστροφή του 22 μεταφέρθηκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, εκεί που είναι μέχρι και σήμερα. Οι πρόσφυγε, όταν εγκαταστάθηκαν στη Νέα Πέραμο, συνέδεσαν την οβάλη εικόνα τη Παναγία με τη δική του εικόνα τη Παναγία Φανερωμένη, που δεν μπόρεσαν να φέρουν μαζί του. Έτσι αποφάσισαν να τιμούν την Εκκλησία που ανέγυραν στην είσοδο τη Νέα Πέραμου την ημέρα τη κοιμήσεω. Το 1938, μακαριστό ιερέα Δημοσθένη Θεοδωρίδη αγιογράφησε ένα πιστό αντίγραφο τη Παναγία Φανερωμένη μικρότερων διαστάσεων, που όμω για του κάτοικου τη Νέα Πέραμου έχει ιδιαίτερη συναισθηματική και θρησκευτική αξία. Όπως Όπω κάθε χρόνο, έτσι και φέτο, στην παραμονή τη κοιμήσεω με Λιτανία η εικόνα θα μεταφερθεί για προσκύνημα από τον Ναό του Αγίου Νικολάου, που φυλάσσεται στο παρεκκλήσι στην είσοδο τη Νέα